Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Cheat Sunday με τον Νικόλα Ράπτη και τους κομπλεξικούς. Του λέω τι θα κάνουμε και μου λέει βρες το μόνο σου. Λες και εγώ είμαι κανένας βλάκας χθεσινός και δεν ξέρω ότι αυτός είναι λαιμός. Αλλά για να δω τώρα πόσο φίλος είναι, μου λέει βρες μόνο σου τι είναι. Όπως καταλάβατε, πάμε να κάνουμε τσιμιτσάνγκα. Το μαγείρεμα θα το κάνει ο φούρνος μας και εμείς απλά θα αράζουμε μέχρι να ετοιμαστεί το κρέας. Βάλε γάντια. Και ο χοιρινός λαιμός, επειδή θέλει πάρα πολύ ώρα ψήσιμο, περίπου 6 ώρες θέλει. Α, είναι σαν το... σαν το μπρίσκετ, πολύ σωστά. Θα το βάλουμε στη γάστρα, εμείς θα αράζουμε και μπορούμε να κάνουμε ό,τι άλλη δουλειά θέλουμε. Ο χοιρινός λαιμός είναι ατόφιος, δεν τον κόβουμε καθόλου. Ζητάμε το χασάπι να μας τον δώσει έτσι όπως είναι. Και ο Νικόλας θα μου βάλει το χοιρινό λαιμό μέσα στην γάστρα. Και ξεκινάμε. Πρώτα απ' όλα θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Μέσα, Εδώ πέρα. Α, από πάνω. Τόσο, όχι πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ λιπαρός ο χοιρινός λαιμός. Αλήφης. Τέλεια. Και από κάτω. Και από κάτω, σωστά. Ξεκινάμε. Πασπαλίζουμε με αλάτι χοντρό. Και από κάτω. Πιπέρι. Μπόλικο πιπεράκι. Μην το φοβηθείτε το πιπέρι, παιδιά. Τώρα, θα σου προσθέσω και άλλα υλικά μέσα που στην ουσία θα είναι η μαρινάδα του κρέατος την οποία θα μαγειρευτεί μέσα και ξεκινάμε. Μέλι. Πετιμέζι. Πετιμέζι το βάζουμε για να εξισορροπήσει την αλμυρά. Το πετιμέζι, ρε παιδί μου, θα σου φέρει σε balance τη γλυκύτητα μαζί με την αλμυρότητα που έχει μέσα το κρέας. Το είπα μόλις πριν πεις αυτό. Αυτό είπε. Είπα το πετιμέζι το χρησιμοποιούμε για να εξισορροπήσει την αλμυρά. Βάλε και δεδρολίβανο. Σήκωσε το μία να βάλω και τα δεδρολιβανάκια από κάτω. Εδώ, τέλεια. Σούπερ. Μουστάρδα. Μουστάρδα, γιατί Γεωργή. Γιατί Γεωργή. Είναι ωραία, μουστάρδα με το χοιρινό, ρε φίλε, θα μας εξισορροπήσει τη λιπαρότητα. Θα σου καρφώσω γαριφαλάκια. Αυτό για ποιο λόγο. Για άρωμα. Γαριφάλε, γαριφάλε. Λοιπόν, σκορδάκι. Τελευταίο υλικό, ξαναλέω το σκόρδο μπορούμε να κάνουμε εγκοπές εδώ μέσα στο κρέας. Α, για να το χώσουμε. Και να το χώσουμε. Α, εδώ. Για να το κάνω αυτό, Γιώργη, μου αρέσει. Είναι ωραίο αυτό που το βάζεις μέσα, το χώνεις. Και χυμό από 2 πορτοκαλάκια. Το βάζεις μέσα, το αφήνεις μέσα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δεν είναι ωραίο να το αφήσουμε μέσα. Ναι, εννοείται. Αυτό το κάνω. Βάζουμε και ζωμό. Να το καλύψει το κρεατάκι, πολύ ωραία. Καθαρίζουμε. Αλουμινόχαρτο. Από πάνω. Ναι. Βάζουμε όμως και όπως το μπρίσκετ την άλλη. Ποιον, θα το βάλουμε. Θα το κάνουμε για πιο safe, να μην φύγει η υγρασία. Βέβαια θα το κοιτάμε. Λοιπόν, ψήνουμε 180 βαθμούς στον αέρα για 4 με 6 ωρίτσες. Και είμαστε πανέτοιμοι. Ο χοιρινός λαιμός είναι πανέτοιμος και θα σου κάνω την τιμή να το ανοίξεις εσύ. Δώσ' το! Προσεκτικά. Μεταφέρουμε. Διαλύεται. Διαλύεται, παιδιά, διαλύεται. Τώρα μιλάμε για πούδρα στον Παρνασσό τώρα. Μόλις έχει χιονίσει. Και αλλεργίες. Το σπάμε. Να το κάνω αυτό που μου αρέσει. Χέρια. Α, με το πυρούνι θα το κάνει. Ναι, μπορώ να το κάνω και με τα χέρια όμως, αντρικά. Παίρνουμε μια τορτίγια μεγάλη. Ναι. Τυρί, κούντα, μοτσαρέλα, ό,τι θέλει ο καθένας. Πόσο. Θα μου βάλεις, φίλε, τσιτσάντε είμαστε τώρα. Εσύ ρωτάς πόσο. Μπράβο. Βάλω λίγο. Ναι, βάλω. Και βάζουμε το κρέας μας. Θα φαγωθείς μόνος σου, αλήθεια. Όχι, με γλύφω γιατί έχω κάτι. Λοιπόν, βάζουμε το κρέας μας εδώ πέρα. Οκ. Okay. Παίρνουμε τα δύο αυτάκια. Τα δύο πλάκια, ναι. Και τα βάζουμε εδώ. Okay. Ωραία. Έτσι όπως είναι, κρατάμε, ναι. Και με τους αντίχειρές μας. Γυρνάμε προς τα μέση. Okay. Μέχρι τη μέση. Μέχρι τη μέση. Ωραία. Γυρνάμε. Ναι. Αυτά εδώ πέρα, τα δαχτυλάκια, κρατάνε εδώ. Okay. Ωραία. Εδώ. Βλέπεις, ναι, που έμεινε. Ναι. Και σφίγγουμε. Περνάμε την τορτίγια μας, τη γεμιστή, πρώτα στο αυγό. Το οποίο βοηθάει και να κολλήσει. Βοηθάει και να κολλήσει και όλα. Πάνκο.
Και εδώ. Πάνκο ή φρυγανιά, ο καθένας ό,τι γουστάρει βάζει. Πάνκο καλύτερα για αυτή τη συνταγή. Χωρίς να ξέρω, δεν υπάρχει λόγο για το από αυτό. Το είπα έτσι όμως και στην αρχή νομίζω ότι ξέρω τι λέω. Αλλά μετά είπα ότι δεν ξέρω τι λέω. Θα κάνουμε, αν θέλουμε, και διπλό πανάρισμα. Δηλαδή, τι εννοώ, ξανά αυγό. Οκ. Okay. Και ξανά πάνκο. Τηγανή. Πάμε για τηγανή, λοιπόν. Και μπήκε μέσα για τηγάνισμα. Να έλα, κάνω μία κι εγώ. Ναι, να κάνω. Ωραία. Λοιπόν, βάζω τυράκι. Θα μπορούσε να βάλεις και νερό για να κολλήσεις το κάνεις αυτό, σωστά. Δεν θα σου πω τα μυστικά μου. Εγώ θα βάλω τα πιο ξεροψημένα μέσα. Ναι. Κάνουμε αυτό. Mm-hmm. Κάνουμε αυτό μέχρι τη μέση. Mm-hmm. Πιέζουν τα τελευταία δαχτυλάκια εδώ. Mm-hmm. Και τυλίγουμε. Μπράβο, Νικόλα. Εσύ με προκάλεσες. Εγώ δεν μίλησα καν. Σε χειροκρότησα μόλις πριν λίγο. Τώρα δεν είπες. Mm-hmm. Ψηφίζετε φυσικά στα σχόλια τορτίγια 1 του Γιώργου, τορτίγια 2. Και αυτή η τορτίγια δεν θα πεταχτεί όπως πετάχτηκε η μπιφτεκόπιτα. Και αυτή είναι η δική σου. Η δική μου. Που την τηγάνισα κι εγώ αυτή. Γιατί εσύ καθόσουν εκεί πέρα. Την κόβεις εσύ τη δικιά σου. Εγώ ο τρόπος σερβιρίζοντας ο δικός μου θα είναι άλλος φυσικά. Δεν θέλω να λέει ότι του αντιγράφω. Λίγο μαγιονέζα. Ναι. Ντοματούλα ψιλοκομμένη. Μην τη βάλεις όλη, θέλω και εγώ. Και φύτρα. Ναι, για λίγες φύτρες χόρδου. Φύτρες χόρδου. Να κάνω. Mm-hmm. Λοιπόν. Εδώ είστε. Μπορεί και να γίνει και με γύρο, αν θέλετε για πιο γρήγορο, να το γεμίσετε με γύρο μέσα. Δοκιμάστε το, like, share και subscribe και θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο.